Πάμε να δούμε τώρα, κύριε Μαρκόπουλε, τι βλέπετε εσείς, πώς διαμορφώνεται το σκηνικό. Φαίνεται ότι πάμε σε σοβαρές εξελίξεις πια. Έτσι όπως διαμορφώνεται, εξελίσσεται η κατάσταση. Δεν ξέρουμε. Δεν το λέω για το πάνελ με τον Παναγιώτη, αλλά αισθάνομαι ότι είμαστε μείον ένα κόμμα αυτό το διάστημα. Δηλαδή, είναι τέτοια η εσωστρέφεια του ΣΥΡΙΖΑ που πλέον δεν συμμετέχει στον αναγκαίο δημοκρατικό καθημερινό πολιτικό διάλογο. Στις πολιτικές εξελίξεις. Δηλαδή, βλέπουμε ότι απέχει επί της ουσίας ο ΣΥΡΙΖΑ λόγω της εσωστρέφειάς του. Επομένως, αυτό δημιουργεί κατά ψέματα νέες καταστάσεις στο πολιτικό παίγνιο. Βλέπουμε έναν ΣΥΡΙΖΑ που κάνει πολιτική ο αρχηγός του Άρλεκιν. Εχθές, εγώ διάβασα την επιστολή Κούλογλου, θα τη δείτε κι εσείς μες την ημέρα. Ουσιαστικά τι λέει, ότι δεν μπορεί να επικαλείσαι ως πολιτικό επιχείρημα για τα παλιότερα σου άρθρα, στα οποία χτυπούσες τον Αλέξη Τσίπρα και την αριστερά και ζητούσες απολύσεις δημοσίων υπαλλήλων, το γεγονός ότι ήσουν ερωτευμένος με μια κοπέλα. Δηλαδή αυτά τα πράγματα. Και δεν θυμάσαι. Δηλαδή αυτά τα πράγματα δεν έχουν γίνει. Δεν το είπε έτσι όμως. Πολιτικά εγώ δεν το παίρνω πίσω, το έχω πει εδώ και. Δεν είπε ότι τότε ήμουν με μια κοπέλα ερωτευμένος και δεν ήξερα τι έλεγα. Χρησιμοποιεί και αυτό το επιχείρημα. Το είπε και αυτό. Πέρασε την πολιτική στα πρωινάδικα. Εγώ εξακολουθώ και πιστεύω ότι ο κύριος Κασελάκης πολιτικά είναι ελαφρύς. Και αυτό φαίνεται ημέρα με την ημέρα. Όμως τα προβλήματα της κοινωνίας είναι συγκεκριμένα, είναι μεγάλα και θέλουν απαντήσεις. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν εμείς ως Νέα Δημοκρατία αφήνουμε το ΣΥΡΙΖΑ στο ψυχόδραμά του. Δικαιωνόμαστε για αυτά τα οποία λέγαμε τόσα χρόνια, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι ένα κανονικό κόμμα. Είναι κάτι άλλο. Ίσως το γεγονός ότι εμπεριέχει και αυτό το ριζοσπαστικό να οδηγεί και σε άλλους δρόμους. Και λέμε ότι εμείς είμαστε αντιμέτωποι με τα προβλήματα. Τώρα, ο ΣΥΡΙΖΑ ας λύσει τα του οίκου του, ας κοιτάξει τι μπορεί να κάνει. Συγκρούεστε και εσείς μαζί τους, βλέπουμε, κύριε Δοδόνη. Είδαμε και τη σύγκρουση του αρχηγού σας με τον κύριο Κασελάκη για το 81. Ήταν γέννητος κιόλας το 81, δεν ξέρω ο αρχηγός σας. Είναι το 79 γίνεται. Είναι το 79, άρα είναι ωριακά. Ο Κασελάκης δεν είχε γεννηθεί. Γεννήθηκε το 87-88, κάπου εκεί νομίζω είναι, για να είναι 35. Τι νόημα έχει αυτή η σύγκρουση μεταξύ σας, ενώ την ίδια στιγμή που συζητάτε για συνεργασία. Διότι από τις εκλογές και μετά το σενάριο είναι θα συνεργαστούν αυτά τα δύο κόμματα. Και πώς μπορεί να γίνει αυτό. Και ξαφνικά έχουμε εχθροπραξίες εδώ. Κοιτάξτε, ένα λεπτό. Καταρχάς, οποιαδήποτε αντιπαράθεση με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ έχει να κάνει με το γεγονός ότι δεν θα αφήσουμε αναπάτη τα πράγματα τα οποία λέγονται για το δικό μας κόμμα. Μάλιστα. Ένα ζήτημα. Δεύτερο, το ζήτημα που είπατε συνεργασιών. Νομίζω ότι η στάση μας είναι ξεκάθαρη, ότι δεν πρόκειται να γίνει μια συνένωση, ας το πούμε έτσι, με τον τρόπο που θέλει, ας πούμε, ο κύριος Σπύρτζης και όχι ο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Αυτό το οποίο μπορεί να γίνει από τη δική μας την πλευρά είναι αυτό το οποίο έτσι πολύ σχηματικά λέμε, ότι πρέπει να γίνουμε από κόμμα ξανά παράταξη, που σημαίνει μια αμφίπλευρη διεύρυνση και προς το κέντρο και προς την αριστερά. Αυτό σημαίνει ότι πηγαίνουμε σε μια λογική ότι το ΠΑΣΟΚ, με πυρήνα πάντα την κεντροαριστερά, ανοίγει και από τις δύο πλευρές της την αγκαλιά του για ιδέες και για τη βάση. Όχι από την κορυφή, γιατί η συζήτηση θα πάρετε αυτόν, θα πάρετε εκείνον. Αυτή η λογική των μεταγραφών δεν περιποιεί τιμή. Πέρα από τη στόχευση και τη στρατηγική επιλογή να κάνει τα αμφίπλευρες διευρύνσεις και τα λοιπά ανοίγματα, παρά το ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει βυθιστεί σε μια εσωστρέφεια η οποία δεν φαίνεται να έχει γυρισμό, δεν μπορείτε να ανοίξετε τευματισμό, να ανεβάσετε ταχύτητα, να ξεφύγετε στα ποσοστά και να απειλήσετε την κυβέρνηση. Για ποιο λόγο? Κοιτάξτε, καταρχάς, το ζήτημα έχει να κάνει πρώτα-πρώτα με τον τρόπο με τον οποίο κινείται το ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ θέλει να χτίσει πάνω σε γερά θεμέλια. Δεν πάμε να φτιάξουμε ένα σπίτι από τη σκεπή. Εμείς θέλουμε, ξαναλέω, να φτιάξουμε το κόμμα μας, να το κάνουμε παράταξη, να ανοίξουμε τις υποδοχές και μετά θα γίνει και αυτό. Και η αίσθησή μου είναι βέβαια ότι το ΠΑΣΟΚ στις προηγούμενες αυτοδιοικητικές εκλογές και ιδίως στο δεύτερο γύρο κατέγραψε σημαντικές επιτυχίες με υποψηφίους που προέρχονται από το χώρο του. Η αίσθησή μου είναι ότι καταφέραμε να αντέξουμε μια πίεση, θα πάτε με τον έναν ή θα πάτε με τον άλλον. Δηλαδή, μην τα βλέπουμε πάντα με αρνητική ματιά. Πριν από 6 μήνες, λέγανε πάρα πολύ ότι θα εξαφανιστούμε, ότι θα κονιορτοποιηθούμε. Η πραγματικότητα είναι ότι έχουμε ανοίξει το βηματισμό μας, πάμε πολύ καλύτερα και σιγά σιγά θα δείτε και στις εξελίξεις. Τις εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ πώς σχολιάζετε τώρα? Είχαμε και αυτή την ανεξαρτητοποίηση του κ. Κούλογλου που φαίνεται ότι κάνει πιο γρήγορες εξελίξεις, τέλος πάντων. Κοιτάξτε, κύριε Οικονόμου και κύριε Παυλόπουλο, εγώ έλεγα και πριν τις προηγούμενες εκλογές που ήταν αυτή η συζήτηση, θα το πω και τώρα. Εγώ πιστεύω βαθιά ότι στην Ελλάδα υπάρχουν τρεις παρατάξεις. Η κεντροδεξιά ή δεξιά, αναλόγως με την έκφανσή της, η κεντροαριστερά και η αριστερά. Μάλιστα. Μπορεί να μην είναι ταυτοχρόνως και οι τρεις μεγάλες ποτέ,
αλλά υπάρχουν τρεις παρατάξεις και τρεις ιδεολογικά ρεύματα. Είναι λυπηρό να συμβαίνουν πράγματα τα οποία δίνουν μια αίσθηση, ας το πούμε έτσι, διαλυτική. Εμένα δεν μ' αρέσει. Δεν είμαι από αυτούς που θέλουν να εξαφανιστεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί πιστεύω ότι εκφράζει κάτι. Mm-hmm. Όμως, από εκεί και πέρα, δεν μπορώ να πω πολλά πράγματα, γιατί δεν μπορώ να σχολιάσω τα ιστορικά ενός άλλου κόμματος. Δεν είναι ωραίο και δεν είναι και ηθικό. Και πάνω απ' όλα με ενδιαφέρει και το ότι είναι και ηθικό στην πολιτική. Μπορώ όμως να πω ότι, ξαναλέω, στο πλαίσιο αυτής της αμφίπλευρης διεύνησης που σας περιέγραψα και πριν, με ενδιαφέρον καλούμε τον κόσμο ο οποίος βρίσκεται είτε στις παρυφές του ΣΥΡΙΖΑ είτε στις παρυφές της Νέας Δημοκρατίας, γιατί η Νέα Δημοκρατία έχει παρουσιάσει κάποια στοιχεία πολύ αρχηγικά το τελευταίο διάστημα, μια πολύ έντονη κεντρομόλο, αν θέλετε, διεύθυνση όλων των πολιτικών, και αυτό έχει ενοχλήσει και πάρα πολύ κόσμο, ο οποίος ανοίξει στο χώρο του κέντρου. Στελέχη από το ΣΥΡΙΖΑ μπορούν να ενταχθούν σε εσάς? Κοιτάξτε, κατά την προσωπική μου εκτίμηση, αυτή είναι μια συζήτηση που δεν μπορεί να γίνει. Γιατί αν δώσουμε την αίσθηση ότι πάμε να το κάνουμε αυτό από τα πάνω, θα δώσει μια εικόνα. Στελέχη, τώρα μπορεί να ξέρει, ναι, το ότι, δηλαδή, που αυτό έτσι, που σας είπα, ότι πηγαίνουμε σε μια λογική, θα πάρω αυτόν, θα πάρω εκείνον, θες εσύ, θες εσύ. Δεν θα είναι ωραίο για τον κόσμο. Την κυρία Γενιά πώς την πήρατε? Δεν θα είναι ωραίο. Τώρα εσείς λέτε, με συγχωρείτε. Την είδα καλιά με τον αρχηγό σας. Το ερώτημα το οποίο μου θέσατε. Καταρχάς, εντάξει, αυτό δεν λέει κάτι στο επίπεδο τη μεγάλη εικόνα. Μου λέτε εσείς για μαζική ισορροή στελεχών από το ΣΥΡΙΖΑ, κορυφαίων στελεχών στο ΠΑΣΟΚ. Δεν θα έρθουν για ζωή. Ομαδικά οι άνθρωποι. Δεν μιλάμε για μία ή την άλλη περίπτωση. Μιλάμε για ένα φαινόμενο αυτό που περιγράφω. Θα δούμε κάτι τέτοιο μαζικά. Αυτό το επόμενο διάστημα δεν θα το δούμε και σας εξήγησα και το λόγο. Αυτό που παλιά σημασία, στελέχη του παλιού ΠΑΣΟΚ. Σπίρτζιδες. Εκεί υπάρχει και. Εντάξει, μην το προσωποποιούμε τώρα, γιατί εμείς δεν μιλάμε για ιδέες. Ακούσιδες κι εσύ. Εμείς δεν μιλάμε. Ζουμάκας. Κοιτάξτε. Δεν μιλάμε για πρόσωπα. Μιλάμε για ιδέες. Και νομίζω η πολιτική γίνεται με το σωστό τρόπο όταν γίνεται για ιδέες και για πολιτικές. Και πανστρατιά χωρίς στρατιά, γιατί, όμως δεν γίνεται. Γιατί τα προβλήματα είναι απέναντί μας. Αυτό συμφωνώ. Mm. Και υπάρχει μια διαφορετική προσέγγιση από την κυβέρνηση και από εμάς. Πολύ διαφορετική. Mm. Λοιπόν, αν δεν είμαστε εδώ να δείξουμε έναν άλλο δρόμο, θα ασχολούμαστε με αυτά τα οποία. Δεν έχουμε δει πάντως κανένα δρόμο να δείχνετε. Κοιτάξτε, εμείς όπως ξέρετε δίνουμε μια μεγάλη μάχη στο επίπεδο του. Είναι εντυπωσιακό. Ασχολείστε με τις υποκλοπές ή κάνετε κριτική, ας πούμε, και ακόμα και για την επενδυτική βαθμίδα. Όχι, εμείς. Ένα λεπτό. Όπα. Εμείς ίσα ίσα είπαμε ότι είναι πολύ σημαντική η επενδυτική βαθμίδα, αλλά δεν κερδίθηκε σήμερα. Κερδίθηκε με πολιτικές που έχουν γίνει εδώ και πάνω από 10 χρόνια και πάνω απ' όλα με την υπεύθυνη. Κύριε Μαρκόπουλε, άσχημα με την υπεύθυνη να αποφασίσετε. Για να πάρουμε την επενδυτική βαθμίδα, καταρχάς δεν έπρεπε να πτωχεύσουμε το 10. Το 2010 ο κ. Μητσοτάκης ψήφισε να πτωχεύσει η Ελλάδα. Να πάει στην τραχή που ψήφισε την μνημόνια. Η ακρίβεια. Η κριτική που κάνουμε είναι ότι έχει να κάνει πρώτα απ' όλα με τους ελέγχους. Ξέρετε πόσα πρόστιμα επιβλήθηκαν σε σούπερ μάρκετ για σκροκέρδια στα τρόφιμα τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο? Πόσο? Κανένα. Λοιπόν, αυτό είναι κάτι που λειτουργεί στο βραχή πολιτικό χρόνο. Βοηθάει όμως η επενδυτική βαθμίδα, βοηθάει την καθημερινότητα του Έλληνα. Βεβαίως και βοηθάει, και θα σας πω και κάτι άλλο. Μπράβο, συμφωνήσαμε. Να σας θυμίσω ότι. Ποιος την πέτυχε, ποιο οικονομικό επιτελείο. Κύριε Μαρκόπουλε. Ποια κυβέρνηση. Δεν χρειάζεται ούτε ένταση, ούτε όχι, να υπερόμαστε για κάτι. Απλά δεν είναι έπαρση, είναι συμπέρασμα. Δεν το είπα για εσάς, για την κυβέρνηση. Ο κ. Μαρκόπουλος δεν έχει ποτέ έπαρση. Και έχουμε και μια γνωστή σχέση. Λοιπόν, η ουσία είναι η εξής. Όταν πτωχεύσαμε, ήμασταν τρεις βαθμίδες πάνω από την επενδυτική. Μάλιστα. Χρειάζεται αυτογνωσία. Είναι θετικό, γιατί αυξάνονται οι ζωές. Πάντως, σας λέμε ζωές. Και ένα θετικό. Δεν χαλάσαμε στη χώρα. Μα είναι θετικό. Εσείς, κύριε Δουλόγο, ξεχάσατε την συγκυβέρνηση μαζί μας που σώσαμε την Ελλάδα και Πετροβολίτη τη Νέα Δημοκρατία, κάνοντας πως δεν μας γνωρίζετε. Μαζί δίναμε τους κοινούς αγώνες για το νέο στο δημοψήφισμα. Και τώρα κάνετε πως δεν μας ξέρετε. Θέλω να σας πω. Γι' αυτό παίζουμε μόνοι μας εδώ και πολύ καιρό στο πολιτικό παιχνίδι. Παίζουμε μόνοι μας γιατί έχουμε τη μόνη στέρεη πρόταση. Βεβαίως πρέπει και εμείς να ανασκουμποθούμε. Μην τα λέμε όλα καλά. Αλλά παίζουμε μόνοι μας γιατί δεν υπάρχει το σχέδιο. Τους καλέσατε και δεν ήρθαν. Εμείς το κάλεσμα το κάνουμε κοινό μέτωπο στα όχι σε μεγάλα κόμματα, σε χώρους, κύριε Παπαδόπουλε. Ίσα-ίσα από τις μεγάλες συμφωνίες σας έχουν στηρίξει. Εμείς το κάλεσμα το κάναμε στο πολιτικό κέντρο, το οποίο
υιοθέτησε τις προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας. Ναι. Εμείς το κάνουμε σε πολιτικούς χώρους, όχι σε κόμματα. Και βλέπουμε ότι αυτό το κάλεσμα. Πάντως είστε είχε μια πολεμική με το Πασόκ, δεν είστε στα καλά. Να δούμε τώρα λίγο και τα δεξιά μας και νομίζω ότι είμαστε καλά. Και θέλω να σας πω και κάτι. Αυτό περί κυριαρχίας του κυρίου Μητσοτάκη στο πολιτικό κέντρο. Εντάξει, προφανώς και τα πράγματα πάνε πολύ καλύτερα για τη Νέα Δημοκρατία στο χώρο του κέντρου από ό,τι πήγαιναν στο παρελθόν, ας πούμε, ξέρω εγώ, πριν από 7-8 χρόνια. Αλλά μην νομίζετε, στο exit poll έδειξε 35 και κάτι Νέα Δημοκρατία, 31 και κάτι Πασόκ, 12 ΣΥΡΙΖΑ. Mm-hmm. Ποιο είναι το ζήτημα, στο χώρο του κέντρου. Ναι. Ποιο είναι το ζήτημα, ότι δεν πάνε πολύ κεντρώοι και κεντροαριστεροί ψηφοφόροι να ψηφίσουν. Δηλαδή, εμείς, και όταν μου συζητάτε για όλα αυτά που συζητάγαμε και πριν, πάνω απ' όλα το πιο βασικό, γιατί λέω να ανοίξουμε τα αυτιά μας στις ιδέες της αριστεράς και του κέντρου. Γιατί πρέπει αυτοί οι άνθρωποι να έρθουν πρώτα απ' όλα στην κάλπη των ευρωεκλογών. Mm-hmm. Πρέπει να φέρουμε όσο το δυνατόν περισσότερους γίνεται, γιατί στις εθνικές εκλογές, που πάντα έχουμε και μεγαλύτερη συμμετοχή, υπήρχε πρόβλημα με τη συμμετοχή των ανθρώπων του κέντρου, της κεντροαριστεράς και της προοδευτικής αριστεράς. Επειδή ο ΣΥΡΙΖΑ ακόμη είναι αξιωματική αντιπολίτευση. Μήπως αυτές οι εξελίξεις βοηθούν να απαλλάσσουν από βαρύδια τον κύριο Κασελάκη, τον αφήνουν ελεύθερο να κάνει τις όποιες κινήσεις έχει προγραμματίσει και καταφέρει να σας αφήσει πίσω. Καταφέρει να κερδίσει το ενδιαφέρον της κοινή νόμη περισσότερο από ότι εσείς. Κοιτάξτε, νομίζω. Τώρα, για να σας απαντήσω, πρέπει να μπω στα εσωτερικά του ΣΥΡΙΖΑ. Θα μπω όσο το δυνατόν λιγότερο γίνεται. Νομίζω ότι ένα κριτήριο για τα κόμματα για να πηγαίνουν μπροστά είναι να είναι στέρεα στο επίπεδο της ιδεολογίας και των πολιτικών. Εδώ πέρα βλέπουμε μια σύγκρουση προσώπων, η οποία κρύβει μια σύγκρουση ιδεολογική και πολιτική. Αλλάξατε ηγεσία, είχατε συγκρούσεις. Καλά, αλλάξατε ηγεσία με διαδικασίες. Δεν αμφισβητείτε. Έφυγε ο υποψήφιος αρχηγός σας, ο κύριος Λοβέρδος, και εσείς είχατε περιπέτειες. Δεν ήταν λίγες. Έγινε όμως όλο αυτό με έναν τρόπο, αν θέλετε, συντεταγμένο, και νομίζω ότι κανένας δεν αμφισβήτησε κάποια διαδικασία. Η ουσία πάντως είναι ότι τα κόμματα πρέπει να έχουν γερά θεμέλια. Αυτό καταλαβαίνουμε. Και αυτό το καταλαβαίνουμε, αν θέλετε, βλέποντας και τον τρόπο με τον οποίο έπεσε το Πασό και τον τρόπο με τον οποίο σιγά-σιγά ξανανεβαίνει. Γιατί ξέρετε, ένα κόμμα είναι σαν έναν ασθενή. Εύκολα πέφτει στο κρεβάτι από μια ασθένεια, σιγά-σιγά αναρρώνεις. Έτσι, να είμαστε και σαφείς σε αυτό. Εγώ δεν αμφισβητώ ότι δεν είναι μετεωρική, δεν πήγαμε 40%. Έτσι, το όριό σας είναι όμως οι ευρωεκλογές, γιατί πανηγυρίζετε. Τώρα γιατί τον έπιασε πήρατε ο δημοσιογράφος του Δημήτρη. Όχι πολιτικά μιλάμε. Καλά κάνει. Ωραία, πάμε, να το πάμε και έτσι. Ναι, έλα. Πανηγυρίζετε για 1,5 μεγάλο Δήμο, έτσι, για κάποιους μικρούς και για μία περιφέρεια. Yeah. Εμείς δηλαδή τι να πούμε που έχουμε πάρει πόσες περιφέρειες, πόσους δήμους στη χώρα και έχουμε ένα σαφές αποτύπωμα. Ακόμα και εκεί που χάσαμε μπορεί να μην βάφτηκε μπλε ο χάρτης, βάφτηκε γαλάζιος. Εδώ λοιπόν θέλω να πω, είναι οι ευρωεκλογές και να ρωτήσω, είναι οι ευρωεκλογές ένα deadline μόνο για την ηγετική ομάδα του κόμματός σας. Κάνατε περιφερειακές εκλογές. Καταρχάς για τις δημοτικές και περιφερειακές, μεταξύ πρώτης και δεύτερης Κυριακής έχουμε τη μεγαλύτερη μεταστροφή της κοινής γνώμης που έχω παρακολουθήσει ποτέ. Μόνο η μεταστροφή μεταξύ του Οσανά και του Άρων Σταύρωσαν. Αυτό είναι πιο γρήγορο. Αυτή πήρε 4 μέρες, τούτη εδώ πήρε 7. Καταλαβαίνετε ότι αυτή η μεταστροφή, με την ταχύτητα που έδειχνε, ήταν μια τιμωρία της αλαζονίας. Καταλαβαίνω ότι επειδή το παρατηρήσαμε, ξεκίνησε μια ζήτηση. Εσείς είστε αλαζόνες, όχι εσείς είστε αλαζόνες. Και στο τέλος λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, είστε αλαζόνες όλοι. Mm-hmm. Λοιπόν, αυτό δεν έχει νόημα. Είπε ο κ. Ανδρουλάκης στο Βήμα αυτό, ότι είσαστε αλαζόνες όλοι εκτός από το Πασόκ. Εμείς ξεκινήσαμε. Διαβάζουμε, Κυριακάτη, αυτό τη συζήτηση περί τη ήττα τη Νέα Δημοκρατία λόγω τη αλαζονία τη πρώτη Κυριακή και τη θεωρία τη κολυμβήθρα του Σιλοάμ, εμείς την ξεκινήσαμε. Ελιτίστα τον λέγατε το Μητσοτάκη το 16, μόλις ανέλαβε. Ελιτίστα τον λέγατε και κυβερνά τον τόπο ήδη πέμπτη χρονιά. Καλά, μισό λεπτό. Και δεν έχει στις δημοσκοπήσεις πέσει η Νέα Δημοκρατία ποτέ. Μήπως και η νέα ρετσινιά του αλαζόνα είναι λάθος. Μήπως πάλι κινήστε με λάθος και παλιά υλικά. Σας επαναλαμβάνω, από το 16 το Μητσοτάκη όλοι τον λέτε ελιτίστα. Και ο Μητσοτάκης κυβερνά τον τόπο πέμπτη χρονιά. Κύριε Μαρκόπουλε, αν ήταν λάθος η λογική του επιχειρήματος της αλαζονίας, δεν θα μας το επιστρέφατε. Θα λέγατε το ότι είναι λάθος. Κύριε Μαρκόπουλε, να αντιμετωπίσετε και κανένα πρόβλημα, γιατί ακρίβεια σας λέμε. Πρέπει να αναφέρουμε, να δούμε τι θα κάνετε. Σας είπα το πιο στα αστυνομικά είδαμε τι έγινε πάλι στο Πανεπιστήμιο. Στα γήπεδα γίνεται, είδατε τι τραβήξαμε. Και με την κίνηση στους δρόμους πρέπει να το δούμε με το θέμα. Με την κίνηση, βεβαίως. Αυτά πότε θα γίνουν. Κύριε Οικονόμου, έχετε δίκιο, και πρέπει να ανασκουμποθεί η κυβέρνηση. Επειδή είστε μόνοι σας, νομίζετε ότι δεν σας παρακολουθούμε. Το πρέπει και να πω και κάτι. Ακρίβεια. Πρέπει να ανασκουμποθούμε, γιατί πλέον δεν έχουμε δικαιολογίες και εμείς. Γιατί είναι πολύ ωραία η επενδυτική βαθμή. Δεν είναι πάρα πολύ ωραία. Μα είπε κανείς ότι είναι κακή ως εξέλιξη. Αλλά από την άλλη μεριά, για να το αισθανθεί και να το καταλάβει και ο απλός πολίτης, πρέπει και στην καθημερινότητα να βελτιώνονται τα πράγματα. Έχετε δίκιο, δεν χωράνε πλέον δικαιολογίες. Γιατί προσέξτε. Η Νέα Δημοκρατία κυβερνά και πρέπει να ανασκουμποθούμε
γιατί κυβερνάμε μόνοι μας, δεν υπάρχει πλέον περιθώριο εφησυχασμού. Χαίρομαι γιατί βλέπω μια εκκίνηση προς τα εμπρός. Εγώ είχα ζητήσει επανεκκίνηση με ένα άρθρο μου το Σεπτέμβριο. Βλέπω μια εκκίνηση προς τα εμπρός με θέματα για τους δανειολήπτες, για τον προσωπικό γιατρό, για μια σειρά ζητήματα της καθημερινότητας. Ναι, η ακρίβεια είναι πρόβλημα, όμως και εμείς οφείλουμε να τα λέμε στους πολίτες. Να σκουμποθούμε γιατί τα πράγματα δεν θέλουν και πολύ να μην πάνε όπως πρέπει. Για να κλείσουμε λίγο έτσι κάπως κυκλικά τη συζήτηση με την παιδική βαθμίδα. Ναι, είναι θετική. Ναι, βοηθάει τον δανεισμό με πολύ καλύτερους όρους για τις ελληνικές επιχειρήσεις. Αν όμως δεν ρυθμίζεται η αγορά και δεν υπάρχουν έλεγχοι, δεν θα το δουν οι Έλληνες πολίτες. Mm-hmm. Είναι κάτι που μπορούν να το δουν οι Έλληνες πολίτες. Για να το δουν όμως πρέπει να υπάρχουν έλεγχοι. Μάλιστα. Όταν βγαίνει ο Πρωθυπουργός και λέει καλό τις πολυεθνικές να έχουν γίνει οι έλεγχοι, κύριε Δουδονή. Και ο πρόεδρος, ο Μητσοτάκης, είναι πάνω από τα προβλήματα. Να είμαστε και είναι η εγγύηση για επανεκκίνηση ο Μητσοτάκης. Τώρα όποιο κατάλαβε, αλλά ο Μητσοτάκης είναι η εγγύηση επανεκκίνηση αυτή τη κυβέρνηση. Κάτι δεν πάει καλά.